Καλησπέρα κύριε Κούγια, τι κάνετε? Τι κάνετε κύριε Ζαγορά, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για σας. Και ποια δεν είναι βέβαια, για να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να μην σας ενοχλήσω σήμερα, αφού έχει ολοκληρωθεί αυτή η εξέλιξη. Έχετε τελειώσει, ας πούμε, με την πώληση των μετοχών της ΑΕΛ στον κύριο Νταβέλη. Θέλω να καταρχάς, πώς έγινε αυτό? Γιατί έγινε αυτό? Πρέπει να πω τυπικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Α. Έχει υπογραφεί ένα MOU, ναι, το οποίο περιλαμβάνει κάθε λεπτομέρεια, είναι δεσμευτικό. Uh-huh. Έχουν προγραφεί και ρήτρες στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος επαναχωρήσει. Αλλά επειδή αφορά και τη μεταβίβαση ακινήτων, αυτή η αγοραπολισία, γιατί η ΑΕΛ είναι μια γενική ομάδα, εγώ είχα φροντίσει να έχω και προπονητικό κέντρο στην ιδιοκτησία μου και πούλμαν στην ιδιοκτησία μου και ραδιοφωνικούς σταθμούς και γραφεία ιδιόκτητα. Νόμιζα ότι η ομάδα αυτή, επειδή είναι μια ξεχωριστή ομάδα, όχι μόνο γιατί έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελλα, γενικότερα, πρέπει να έχει μια εξαιρετική υποδομή. Να σας πω, υπάρχει ένα προπονητικό κέντρο 100 στρεμμάτων, με 3 χορτάρια, με πρακτικό, όλα για νυχτερινούς αγώνες. Υπάρχει εξέδρα 2.000 καθημένων, υπάρχουν 1.000 τετραγωνικά στην καθημερινή χώρη, με σπερικές πισίνες, με φυσιοθεραπευτήρια. Πρίκα, μπόλικη πρίκα. Μπόλικη πρίκα για τον κύριο Νταβέλη. Έτσι, και όχι συγχρόνως και 35 παίχτες, εκ των οποίων 18 LSA, ναι, με συμβόλαια 3-4-5 ετών, 7 διεθνείς της ομάδας Άντερ της Ελλάδος, μια εξαιρετική ομάδα, και υπάρχει και ένα ταμείο με 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, αυτό που μου έρχεται εύκολα στο μυαλό, χωρίς καν να σκεφτώ που λέει ο λόγος, είναι γιατί προχωρήσατε σε κάτι τέτοιο? Γιατί αποφασίσατε να φύγετε από το ποδόσφαιρο? Γιατί ξέρω ότι το λατρεύετε, έχετε έρωτα. Γιατί είναι μια και μοναδική. Γιατί δυστυχώς, παρά τους αγώνες μου από το 1996 και μετά, το 2022 κουμάντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο κάνει παράγκα. Και επειδή παράγκα και τώρα, και μας έρχεται κατηγορία, και όταν εννοώ παράγκα, εννοώ το παρασκήνιο, το οποίο εκλέγει τους πρόεδρους των ΕΠΣ και ουσιαστικά διοικεί την ΕΠΟ, και η ΕΠΟ έχει την ΚΕΒ. Και επειδή στην πρωτάθλημα τις ομάδες τις δικές μας δεν τις ξέρουν ξένες διαιτητές, ναι, και τους φόρεσε ο Μαρινάκης τους ξένους διαιτητές, νομίζω ο Μελισσανίδης και ο Σαββίδης ότι παίρνοντας την ΕΠΟ θα κάνουν ό,τι έκανε ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης προηγουμένως, αλλά έρχε ο ΕΦΑ και έφερε τους ξένους και ουσιαστικά εξυδετέρωσε και άφησε το πλεονέκτημα στο παρελθόν μόνο, και αντελήφθηκε ειδικά φέτος ότι ας έχει την καλύτερη ομάδα. Βάλανε σκόπιμα 2 άντερ β ομάδες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, σε κάθε όμιλο, σε εμάς ήταν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, στον νότιο όμιλο ήταν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, ναι, οι οποίοι ουσιαστικά αυτοί, δηλαδή τα θετικά τους, καθορίζουν το πρωτάθλημα. Να σας πω ότι εμείς δεν ανεβήκαμε για 5 βαθμούς και η Βέρεια πήρε από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ 10 βαθμούς, εμείς πήραμε 4. Όταν έπαιζαν με εμάς έβαζαν τους επαγγελματίες, όταν έπαιζαν με τη Βέρεια έβαζαν κάτι παιδάκια που δεν είχαν παίξει ποτέ. Η Βέρεια πήρε 10 πέναλτι, εμείς 2. Η Βέρεια έβαλε 8 γκολ offside, εμείς κανένα. Αντίθετος μας ακύρωσαν 5 κανονικά, για να υπάρχει VAR. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι κατάλαβα, ναι, ότι τουλάχιστον στην Super League 2, που κανείς δεν βλέπει τι γίνεται, δεν υπάρχουν μεταδόσεις αγώνων, το παρασκήνιο παντοδύναμο, και επειδή δεν μπορώ να νικήσω ούτε τον Μελισσανίδη, ούτε τον Σαββίδη, ούτε τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, ούτε τα κοράκια τα οποία κατά καιρούς αυτοί διαφετεύουν, πήρα την απόφαση και από χθες μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα, να λέμε τη γνώμη μας για οτιδήποτε, χωρίς να μας καλεί ούτε ο εισαγγελέας, ναι, ούτε ο δικαστής, ναι, και να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί δεν κουράστηκα λοιπόν και να βάζω χρήματα και να με ευχαριστήσουμε? Γιατί το ποδόσφαιρο για μένα είναι διασκέδαση. Είναι ελιξίριο νεότητος. Γι' αυτό και δεν λείψα ποτέ. Και επειδή δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα την οικονομική, γιατί εγώ θέλω να είμαι ανεξάρτητος και να έχω τις συμμετοχές μόνος μου. Να έχω μια πολύ μεγάλες ομάδες που μπορούν να έχουν πίσω τους πολιτικούς. Βέβαια ότι έχει αλλάξει, ναι, η πρόληψη του υπολογισμού ανάλογα με το ποιος είναι κατηγορούμενο. Πόσο σας κόστησε, πολύ σοβαρή, πόσο σας κόστησε η ΑΕΛ, κύριε Κούγια, όλα αυτά τα χρόνια? Θα σας πω ότι από το 1981, μαζί με τον αείμνηστο Πέτρο Θοδωρίδη, μπήκα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο με πολύ μικρότερο ποσοστό από αυτό που είχε ο Πέτρος, αλλά ήμουν αναπληρωτής πρόεδρος και αντιπρόεδρος στην περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια. 20 εκατομμύρια, από την αρχή λέτε. Και όχι δραχμές, γιατί να σας πω μόνο ότι 10 χρόνια πρόεδρος του Άρη Πετρούπολης,
έβαλα 327 εκατομμύρια δραχμές. Τώρα δηλαδή... Επειδή ήμουν γέννης όμως και δεν είχα οικογένεια, ναι. Στο ελεύθερο. Ναι. Και επειδή το δύσκολο για έναν γέννη το Σαββατοκύριακο. Και μετά είναι δύσκολο να καταλάβεις τι γίνεται. Εγώ μάλιστα τότε που ασχοληθήκα με τον Ερακλή είχα χάσει την πρώτη μου γυναίκα σε ένα ατύχημα. Και δεν ήθελα να μένω στην Αθήνα. Εμένα 10 χρόνια στο Διμάνι Ζαφόγια το Σαββατοκύριακο. Για μένα ήταν λίτρος ο Ερακλής. Έμεινα 10 χρόνια στο Μακεδονία Παλάς, εκεί ήταν και το σπίτι του Ερακλή τότε. Τώρα και ήταν για ένα λίτρος γενικότερα ασχολείς στον ποδόσφαιρο. Έκανα οικογένεια το 2001, το 2007 έχωσα να είμαι πια οικογενειάρχης. Ήταν διέξοδος του ποδόσφαιρο για μένα. Τώρα έχω και τα παιδιά μου μαζί μου και επειδή όμως και πάλι το πάλεψα πολύ. Δεν, για μένα είναι μαγεία η ασχόληση για με το ποδόσφαιρο. Μαγεία. Και τρομερή διέξοδος. Μου έκανε εντύπωση αυτό που, είπατε, πριν, τεράστια εντύπωση κιόλας. Ελιξίριο νεότητα στο ποδόσφαιρο, να ασχολήσουμε με το ποδόσφαιρο. Μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτή η ατάκα σας. Να σας το εξηγήσω γιατί. Ναι. Το ποδόσφαιρο είναι το τελευταίο λαϊκό μαζικό κίνημα. Το είπα μια φορά μπροστά στην κυρία Παρίγα και τρελάθηκε, χροπήρησε. αυτό είναι παγκόσμιο. Ναι. Έχω πεποίθηση γι' αυτό που λέω. Ναι. Με το ποδόσφαιρο, αλλά εγώ έχω και μια δικηγορία που είναι το ποινικό δίκαιο να συμπαθεί με όλα τα κοινωνικά στρώματα. Από τον πρωθυπουργό της Ελλάδος μέχρι το πιο φτωχό Έλληνα, από το πλέον διανοούμενο μέχρι τον πλέον άνθρωπο που δεν έχει μορφωθεί. Θέλω να καταλάβετε ότι η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο σας φέρνει επαφή με κάτι πολύ ζωντανό, με ένα ζωντανό κύτταρο που ειδικά σε ομάδες σαν τον Ηρακλή, σαν τη Λάρισα, εγώ ήμουν ιδιοκτήτης τεραστίων ομάδων, έτσι. Ναι, βέβαια. Ήμουν του Ηρακλέως, του Παζιάννενα, της Παναχαϊκής και της Λάρισας. Δηλαδή έχω κάνει κοινωνική ανθρωπολογία μέσα στο ποδόσφαιρο. Τεράστιες ομάδες. Έχω να καταλάβετε ότι αυτό με έφερε κοντά με όλη την κοινωνική πραγματικότητα. Γιατί το ποδόσφαιρο έχει όλη την ελληνική κοινωνική πραγματικότητα. Γι' αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Γι' αυτό βλέπετε λόρδους, μεγάλους επιχειρηματίες να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Γιατί είναι τέτοια το σφρίγος του λαϊκού μαζικού αυτοκινήματος, που πραγματικά ξεχνάς την πιο σοβαρή ποινική υπόθεση, ξεχνάς το μεγαλύτερο πρόβλημά σου. Ξεχνάς οτιδήποτε όταν μπαίνεις στο γήπεδο. Ειδικά δε όταν είσαι ιδιοκτήτης. Αυτό εγώ όταν τέλειωνα το γραφείο μου και κάνω γραφείο, κάνω καθήκια μέχρι 4 ώρα γιατί είμαι κάθε μέρα στα καθήκια σε όλη την Ελλάδα. 4 με 7, 8 έκανα γραφείο κάθε μέρα από την Ασία. Μετά τις 8 δεν υπήρχε ωραιότερη διέξοδος από αυτή. Εκείνο που μου λείψε με τις ομάδες περιφέρειας ήταν ότι δεν μπορούσα να πάω στην προπόνηση. Το διάλειμμα του δικαστηρίου. Τι δουλειά έχει ο πρόεδρος στην προπόνηση. Αυτό λέω. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να πηγαίνεις. Γιατί εκεί βλέπεις την πραγματικότητα της ομάδος. Εκεί βλέπεις τους χαρακτήρες, βλέπεις τον προπονητή. Αυτό το έλλειμμα δεν μπόρεσα να το καλύψω ποτέ. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν προσπαθούσα να είμαι κοντά όλα τα Σαββατοκύριακα. Να σας πω ότι δεν έχω χάσει από το 2003 που αγόρασα τον Παζιάννενα ούτε ένα φιλικό παιχνίδι οποιασδήποτε ομάδα που διεκδικείς. Τρέλα. Να σας πω, πόσους υποψήφιους είχατε για να πάρουν τις μετοχές της Λάρισας, γιατί άκουγα αυτές τις μέρες, διάβαζα μάλλον, ότι ο κύριος Μπέος είχε καμιά δεκαριά υποψήφιους για τον Βόλο. Εμένα δεν χτύπησε το τηλέφωνο μου. Μέχρι την ημέρα που ο κύριος Νταβέλης χτύπησε το τηλέφωνο μου και να σας πω ότι εγώ δεν ξεπούλησα την ΑΕΛ. Πούλησα ομάδα που είναι μεγάλη ομάδα. Πούλησα ομάδα με προσιακά στοιχεία που είναι ακίνητα, που δεν έχει άλλη καμία ομάδα ακίνητα δικά της. Όλοι παίζουν σε ξένα γήπεδα. Ναι. Ή παίζουν σε γήπεδα που ανήκουν σε αριστεχνή. Πούλησα ομάδα με υποδομή, πούλησα 35 παίκτες μέσω ηλικίας, να σας πω 7 διεθνείς ομάδες, εθνικές ομάδες άντρες Ελλάδος και άλλα. Πούλησα ομάδα με 18 λαρισαίους από τους 1,4 το νούμερο, όπως είπατε στην δήλωσή σας. Και... Όχι. Αφήστε κανένα πλάκα από τον 1,4. Α, γιατί το 20... Εγώ σέρνω να ρωτήσω για το 20 μέρες στη Μύκονο που γράψατε. Αυτό θα σας πω. Θα σας πω λοιπόν τη συμφωνία με τον κύριο Νταβέλη είχε γίνει προπολών ημερών. Ναι. Απλώς έπρεπε να γίνει μια έρευνα από τη μεριά του και επειδή εγώ δεν είμαι κανένας απατεώνας έπρεπε να ερευνήσει τα πάντα. Ναι. Άρα λοιπόν όταν διαβάζετε αυτές τις ανακοινώσεις ήθελα να ξεφτελίσω κάποιους αελάρες του περιβάλλοντος της ΑΕΛ που οι οποίοι έλεγαν ότι αν ο Κούγιας αποφασίσει να πουλήσει εμείς θα είμαστε παρόντες. Όταν λοιπόν είπα πριν από ένα μήνα ότι πουλάω, εξαφανίστηκαν όλοι. Τις τελευταίες 20 μέρες έκανα πλάκα.
Γι' αυτό διαβάζατε, κατεβάζατε το πείμα. Ναι. Δίνω και 20 μέρες στην Μύκονο, δίνω και στην Αράχοβα. Τώρα σε λίγο θα έλεγα, μπορώ να με πληρώσω και με τυρί. Μπορώ να με πληρώσω και τίποτα άλλο. Ναι. Δεν μου λέτε τώρα δηλαδή, δεν υπάρχει κούγιας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος μεγάλος και σας κάνει μια πρόταση να αναλάβετε μια ομάδα σε ηγητικό ρόλο, εννοώ. Όχι, θέλω να είμαι αφεντικό. Θέλω να είμαι αφεντικό. Εάν δεν έχω συμμετοχές, εγώ να ξέρετε, το ποδόσφαιρο είναι ένας κάνει κομμάτι. Άντε δύο. Αλλά ο άλλος που θα είναι μαζί σου να είναι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος θα εκτιμάς, τον έχεις γνωρίσει, θα μπορείς να προχωρήσετε μαζί. Δηλαδή με τον Βέλτο Θεοδωρή προχωρήσαμε μαζί 11 χρόνια. Ναι. Δεν είχαμε ούτε μια φορά διαφωνήσει. Μια φορά μόνο διαφωνήσαμε όταν έκανα πρόταση μορφής στο ΔΕΔΕ. Τον πήρανε αμέσως οι Βαρδινογιάννητες και του έλεγαν τι κάνει αυτός. Θα έχει πρόβλημα. Βεβαίως, κατάλαβα τι λέτε. Αν και, και εγώ σας θέλω στο ποδόσφαιρο, αλλά τέλος πάντων, και είναι θέμα δικό μου. Ακούστε κάτι από χθες το βράδυ. Έχω του λέξει τον 10. να πάρω ιστορικές ομάδες περιφέρειας. Περιφέρεια. Και των Αθηνών. Ναι. Θέλω ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο. Και τη Θεσσαλονίκη. Α, αυτό τώρα. Να, επειδή δεν το είπατε, λέω, δεν το λέει, δεν ισχύει. Από τη Θεσσαλονίκη πού, δηλαδή από πού. Δεν πειράζει, δεν θέλω να πω τίποτα. Okay. Θέλω λίγο να εμίσω. Θέλω ένα σχόλιο για την εκλογή, έτσι όπως έγινε στο 90, η εξέλιξη εννοώ, για την εκλογή του κυρίου Μαρινάκη στην Προεδρία της Super League. Στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων εννοείται. Έτσι ακριβώς, ναι. Λοιπόν, ο Μαρινάκης απέδειξε με αυτή την επιλογή ότι είναι ιδιαίτερα οξυδερκής. Με μία επιλογή λίγων λεπτών, γιατί εγώ γνωρίζω το παρασκήνιο, χωρίς να τη γνωρίζουν καν με άμεσοι συνεργάτες του, αποφάσισε μόνος του να πάρει το αυτοκίνητό του και να πάει στο Super League. Και με το που έφτασε εκεί και ανακοίνωσε την απόφαση του, ένας που κάνει την πολύ αντρούκλα γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και που ενώ δεν ξέρει λέξη ελληνικά, με ότι ούτε να γράψει καμιά ελληνική πρόταση, θα κάνει 8 λογογραφικά, αλλά και έχει μάθει 5 λέξεις κασέτες. Και ανάλογα τις χρησιμοποιεί για να προσβάλλει ανθρώπους, έφυγε στο παράθυρο. Είναι ένας που δεν ψήφισε καν. Αυτός έχω την άποψη ότι δεν ξαναπάει στην Ελλάδα. Την ώρα που έγινε το διαδικασία. Για τον κύριο Μπέο, λέτε. Δεν έχω πει κανένα όνομα. Okay. Την ώρα που έγινε το διαδικασία, στην ΕΠΟ τα τηλέφωνα κάηκαν. Ο Μπαλτάκος που όταν δεν ξέρει πού είναι ένα προσωπικό γήπεδο και ο άλλος ο εκτελεστικός γραμματέας, που τον είχε ο αείμνηστος Μήνος Κυριακού, το οποίο είναι δικηγόρος για τα αθλήματα, νομίζω ότι πρέπει να έχουν κοιμηθεί από εκείνη την ημέρα και να έχουν σώπες. Τι πρέπει να έχουν? Και φαντάζομαι τι έχει να γίνει, θέλω να είμαι στην εκτελεστική, όταν θα συνεδριάσει, που θα είναι μια δουλειά κάτι διοκτήτες, κάποιο καφετεριών της Αθήνας, κάποιο μπαρ της Τίνου, κάτι που δουλεύουν σε κάτι, κταίο και τέτοια, με το Μαρινάκι. Και το Πασάκο και τον Ιάκο. Θέλω να το ζήσω αυτό, δεν μπορώ. Δεν θα είστε τώρα για να το ζήσετε. Δεν θα είστε. Αυτό είναι αυτό. Προτιμήσατε να πάτε διακοπές? Όχι, εγώ διακοπές δεν κάνω. Να ξέρετε ότι έχω προγραμματισμένα δικαστήρια το τελευταίο στη Θεσσαλονίκη, 8 Αυγούστου. Έχω κάθε μέρα προγραμματισμένα δικαστήρια μέχρι 8 Αυγούστου. Δεν έχω κάνει ποτέ διακοπές. Φέρνει έτσι η ζωή, γιατί το ποινικό δεν διακοπεί ούτε τον Αύγουστο για δίκες. Και έχω ελάχιστα, αλλά κάνω Σαββατοκύριακο. Η ιδέα Σαββατοκύριακο, το άσχημο είναι ότι ενώ τα Σαββατοκύριακα μου ήταν όλα γεμάτα ποδόσφαιρο, θα σας πω ακόμη και τις διακοπές μου, που είχα δυνατότητα να τις προσδιορίζω οπουδήποτε, ναι. Τις προσδιορίζω εκεί που κοντά θα είναι το προπονητικό κέντρο της ομάδας, που θα κάνει προετοιμασία. Κατάλαβα. Να είναι κοντά το βουνό με μια κοντινή θάλασσα. Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Κούγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που μιλήσαμε. Και εγώ. Θα μιλάμε πολύ όμορφα από εδώ και πέρα. Τέλεια. Και να σας πω. Μέχρι και θα τα λέμε με το όνομά τους. Μέχρι και να συνεργαστούμε, σκέφτομαι πλέον, αφού δεν έχετε τη Λάρισα. Τι είδους συνεργασία θέλετε να κάνω? Ένα καθημερινό σχόλιο. Αυτό είναι μεγάλη μου τιμή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούγια. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Κούγια. Γεια σας.